Πόνοι σε αρθρώσεις. Πόνοι που επιμένουν για μέρες σε μύες, τένοντες και οστά. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ένα καμπανάκι ότι το σώμα μας υποφέρει από κάποια μορφή ρευματοπάθειας. Ποιες είναι οι κυριότερες ρευματικές παθήσεις, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας οδηγήσουν στο ρευματολόγο, πώς γίνεται η διάγνωση και ποια είναι η θεραπεία. Απαντήσεις σε λίγο στην εκπομπή μας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η ρευματολογία ασχολείται με την πρόληψη, την αποκατάσταση και την θεραπεία περισσότερων από 200 διαφορετικούς τύπους αρθίτιδας και μυοσκελετικών διαταραχών, που είναι και οι πιο συχνές αιτίες ανικανότητας και αναπηρίας στην κοινωνία. Αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, μπορούν να γίνουν ακόμη και εμπόδια στη ζωή ενός ασθενούς, δημιουργώντας ακόμη και προβλήματα τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τον θάνατο. Κοντά μας λοιπόν για το θέμα των ρευματικών παθήσεων έχουμε την γιατρό, την κυρία Ευαγγελία Καταξάκη, η οποία είναι ρευματολόγος και διευθύντρια στο ΕΣΥ. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ρευματικές παθήσεις υπάρχουν πάρα πολλά είδη, 200 πλέον, ίσως και περισσότερα. Και το ερώτημα είναι, όταν λέμε ρευματικές παθήσεις, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο αυτό? Ρευματικές παθήσεις είναι οι παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, οι οποίες όμως είναι μη τραυματικές και μη χειρουργικές παθήσεις. Mm-hmm. Αφορούν όλες τις αρθρώσεις, τη σπονδυλική στήλη, αλλά εκτός από τις αρθρώσεις, μυς, τένοντες, και είπαμε ότι δεν πρέπει να είναι τραυματικές, δηλαδή δεν πρέπει να έχει προηγηθεί τραυματισμός. Άρα είναι κάτι το οποίο προκύπτει μέσα στον οργανισμό μας. Ακριβώς. Προέρχεται από μέσα στον οργανισμό μας, από το σώμα μας. Κατά το κάποιο ίδιο, τρόπο, ναι. Έτσι, χωρίς εξωτερικά κίνητρα, να το πω, ή ερεθίσματα καλύτερα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε εξωτερικά ερεθίσματα, μπορούν να είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες γενικά. Όμως, όταν είναι ένας τραυματισμός, τότε δεν αφορά ρευματική πάθηση. Γιατί μια αρθρίτιδα η οποία θα προκύψει από ένα τραυματισμό είναι άλλης αιτιολογίας και πρέπει να πάει σε άλλη ειδικότητα και όχι στο ρευματολόγο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση που κάνετε μέσα των ρευματικών παθήσεων και ακριβώς των αιτίων που τις προκαλούν. Και θα ήθελα στη στιγμή αυτή να πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο θα μας δώσει το πλαίσιο εκείνο για τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα για τις ρευματικές παθήσεις, για να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτές, πώς διαχωρίζονται και βεβαίως από τι προκαλούνται. Πάμε να το δούμε. Τα ρευματικά νοσήματα είναι περισσότερα από 150. Μπορούμε να τα κατατάξουμε αδρά σε 5 κατηγορίες. Εκφυλιστικές παθήσεις, με κύριο αντιπρόσωπο την οστεοαρθρίτιδα. Πρόκειται για χρόνιες εκφυλιστικές διαταραχές που σχετίζονται με τη φθορά του αρχικού χόνδρου. Ο τελευταίος λειτουργεί σαν λιπαντικό σώμα, δηλαδή δίνει αντοχή και ανθεκτικότητα στην άρθρωση, καθώς και ικανότητα στα οστά να ολισθαίνουν ομαλά και ανώδυνα κατά την κίνηση. Σιγά σιγά, ο αρθρικός χόνδρος αφυδατώνεται, χάνει την ελαστικότητά του και παρουσιάζει ρογμές. Η κίνηση γίνεται επώδυνη, ενώ το υποκείμενο οστό αυξάνει σε μέγεθος, αντιδραστικά και προβάλλει μέσα στην άρθρωση, με συνέπεια τη δημιουργία οστικών ριγχών, τα γνωστά άλατα. Πιο συχνά προσβάλλεται το γόνατο, το ισχύο, η σπονδυλική στήλη και οι μικρές αρθρώσεις άνω και κάτω άκρων. Αυτοάνωσες παθήσεις ή νοσήματα του κολαγόνου ή του συνδετικού ιστού. Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι να προστατεύει τον οργανισμό από τους ξένους εισβολείς όπως τα μικρόβια. Σε αυτές τις παθήσεις, για άγνωστο λόγο, χάνει την ικανότητα αναγνώρισης του δικού του στοιχείου και στρέφει τους μηχανισμούς άμυνας λανθασμένα ενάντια των δικών του δομών. Είναι πολυσυστηματικά νοσήματα, δηλαδή δεν περιορίζονται στο μυοσκελετικό σύστημα, αλλά προσβάλλουν και άλλα όργανα όπως νεφρά, μάτια, δέρμα. Κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες, με κύριο εκπρόσωπο την ουρική αρθρίτιδα. Ξεκινά από αυξημένη παραγωγή ουρικού οξέως, που δεν μπορεί να αποβληθεί φυσιολογικά από τους νεφρούς, συσσωρεύεται και έτσι δημιουργούνται κρύσταλλοι ουρικού οξέως που παγιδεύονται μέσα στην αρθρική κοιλότητα. Ο οργανισμός τους αναγνωρίζει ως ξένο σώμα και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς καταστροφής τους. Η άρθρωση που πιο συχνά προσβάλλεται είναι η άρθρωση του μεγάλου δακτύλου του άκρου ποδιού και γι' αυτό η νόσος είναι γνωστή και ως ποδάγρα. Μεταβολικά νοσήματα, όπως η οστεοπόρωση, που αν δεν προληφθεί, οδηγεί σε σταδιακή μείωση της οστικής πυκνότητας και σε υποβάθμιση της ποιότητας του οστού. Έτσι, τα οστά γίνονται λιγότερο ανθεκτικά και εύκολα δημιουργούνται κατάγματα που υποβαθμίζουν τη ζωή του ασθενούς.
Πιο συχνά προσβάλλονται οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, επειδή χάνουν την προστατευτική δράση των ιστρογόνων, άτομα που λαμβάνουν φάρμακα όπως κορτιζόνη και άτομα με ελλειπή διατροφή σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Εξωαρθρικός ρευματισμός όπως η νομιαλγία. Πρόκειται για ψυχοσωματική μεταβολή που εκδηλώνεται ως σωματικός πόνος με πονοδιάχυτο στους μύες και στις αρθρώσεις, αίσθημα κόπωσης, διαταραχές ύπνου, αίσθημα ανεπάρκειας ξεκούρασης και έλλειψη ενέργειας. Κύριε Καταξάκη, πολλές διαφορετικές ρευματοειδείς παθήσεις και μάλιστα εκφυλιστικές, κρυσταλλογενείς, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί όροι. Και το ερώτημα είναι τελικά όλες αυτές τις παθήσεις είναι προερχόμενες από το ίδιο μας το σώμα και γιατί ακριβώς τις αντιμετωπίζουμε, ποια είναι τα αίτια τους. Όχι, όλες δεν είναι το ίδιο. Οι αυτοάνωσες ρευματικές παθήσεις είναι αυτές οι οποίες το σώμα μας δημιουργεί τα αυτοαντισώματα, τα οποία στην πραγματικότητα θα έπρεπε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να προστατεύει τον οργανισμό μας. Mm-hmm. Για κάποιους λόγους αυτό δημιουργεί αυτοαντισώματα, το οποίο είναι εναντίον του ίδιου μας του οργανισμού. Αλλά αυτά αφορούν μόνο τα αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα. Μία λοιπόν κατηγορία είναι αυτά. Τα άλλα είναι τα εκφυλιστικά. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή την κατηγορία είναι η οστεοαρθρίτιδα, η γνωστή σε όλους, η οποία είναι μία εκφυλιστική προοδευτική νόσο. Δηλαδή είναι εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων. Είναι η οποία δημιουργεί και πολλές παραμορφώσεις. Ακριβώς. Και η ρευματοειδής, το αυτοάνωσο, δημιουργεί παραμορφώσεις. Είναι η κρυσταλλογενής, όπως είπατε, το οποίο με κύριο εκπρόσωπο την ουρική αρθρίτιδα. Mm-hmm. Την γνωρίζουμε όλοι ότι πάρα πολλοί κόσμος πάσχει από ουρική αρθρίτιδα και έχει και συγκεκριμένα συμπτώματα. Και πολύ έντονους πόνους. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα άλλο νόσημα είναι η οστεοπόρωση, το οποίο είναι το πιο γνωστό μεταβολικό νόσημα των οστών. Και βεβαίως και η νομιαλγία, μην την ξεχνάμε στο τέλος, το οποίο τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμος πάσχει από την νομιαλγία, η οποία έχει και μία, σχετίζεται λίγο και με την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Επειδή αναφερθήκατε χαρακτηριστικά στην οστεοπόρωση, που είναι ένα καυτό θέμα, ειδικά για τις φίλες τηλεθεάτες που μας βλέπουν, διότι απαντάται κυρίως σε γυναίκες άνω των 50 και μάλιστα μετά την εμμηνόπαυση, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Τα πούμε βέβαια αναλυτικά. Να σας πω λοιπόν ότι δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, mm-hmm. αφορά και τους άντρες. Άσχημα τα νέα λοιπόν. Άσχημα τα νέα. Απλώς οι γυναίκες είναι πιο συχνά πάσχουν και ίσως ψάχνονται και λίγο περισσότερο. Και επειδή, ναι βέβαια, είναι και πιο συχνή μετά την εμμηνόπαυση. Όμως θα τα πούμε πιο μετά, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση και δεν είναι μόνο η εμμηνόπαυση. Θα τα δούμε αναλυτικά. Το ερώτημα είναι, πώς γίνεται η διάγνωση λοιπόν, αν πρόκειται όντως για μια ρευματική πάθηση, για κάτι διαφορετικό. Ωραία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για κάποιον ο οποίος έρθει σε ένα ιατρείο είναι η κλινική εξέταση. Και το ιστορικό φυσικά, γιατί το ιστορικό είναι το νούμερο ένα. Εκεί ο άρρωστος θα δώσει πληροφορίες στο γιατρό, οι οποίες θα χρησιμεύσουν για τη διάγνωση. Το ιστορικό, άρα, του, το λοιπόν, ιστορικό είναι πολύ πρώτα, βασικό. Η κλινική εξέταση δεύτερον, mm-hmm. και κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα τεκμηριώσουν τη διάγνωση. Και όταν λέμε εργαστηριακές εξετάσεις, εννοούμε εξετάσεις αίματος ή ακτινογραφίες ή αν χρειαστεί και κάτι περισσότερο, αξονικές μαγνητικές. Αλλά αυτή είναι η σειρά. Τρεις λοιπόν παράγοντες, εργαστηριακά, κλινική εξέταση και το ιστορικό. Το ιστορικό το νούμερο ένα νομίζω. Είναι κληρονομικές δηλαδή οι ρευματικές παθήσεις? Όχι. Υπάρχει, οι αυτοάνωσες δεν κληρονομούνται. Όμως υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Mm-hmm. Δηλαδή στην ίδια οικογένεια, αν κάποιος έχει μια ρευματική πάθηση, μπορεί κάποιος από την οικογένεια να παρουσιάσει και αυτός μια ή την ίδια ή κάποια παρόμοια. Πιο κληρονομική, μπορούμε να πούμε ότι η προδιάθεση έχει η οστεοαρθρίτιδα και η οστεοπόρωση. Ωραία. Γιατρέ, να δούμε λιγάκι μία κάρτα με τα συμπτώματα για να μπορούμε βεβαίως να αναγνωρίσουμε τι αφορά τις ρευματικές παθήσεις. Πρώτο λοιπόν, αρθραλγίες, πόνος στις αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, πόνος, κοκκίνισμα, θερμότητα στις αρθρώσεις. Διόγκωση, αυτό που λέμε δηλαδή πρίξιμο σε αρθρώσεις. Mm-hmm. Πόνος στη σπονδυλική στήλη, επώδυνο φαντάζομαι. Πρωινή δυσκαμψία. Μελανά δάκτυλα, εξανθήματα στο δέρμα, ξηρά ή κόκκινα μάτια, άφθες στο στόμα, σκληρό δέρμα και κατάγματα. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν συμπτώματα.
Όλα αυτά δεν είναι όλα συμπτώματα σε μία μονοπάθηση. Αυτά είναι κάποια από τα συμπτώματα τα οποία μπορούμε να βρούμε σε μία ρευματική πάθηση. Από τα πιο συχνά είναι οι αρθραλγίες, που σημαίνει απλώς πόνο στην άρθρωση, ή η αρθρίτιδα, όταν εκτός από τον πόνο έχουμε πρίξιμο, είναι ζεστή, δηλαδή βάζουμε το χέρι μας και έγινε ζεστή η άρθρωση, και ο πόνος στη σπονδυλική στήλη, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικό σύμπτωμα και μπορούμε να διαχωρίσουμε εδώ εάν ο πόνος αυτός οφείλεται σε ένα αυτοάνωσο νόσημα τύπου σπονδυλαρθρίτιδες ή αν είναι σε ένα εκφυλιστικό νόσημα όπως είναι οστεοαρθρίτιδα. Αλλά και τα άλλα συμπτώματα, οι άφθες, τα μελαναδάκτυλα, το σκληρό δέρμα, όλα αυτά παραπέμπουν σε κάποια ρευματική πάθηση. Πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά όλα αυτά τα συμπτώματα για να μιλήσουμε για ρευματικές παθήσεις ή μπορεί και κάποιο μεμονωμένα να είναι το καμπανάκι για μια ρευματοπάθεια? Όχι, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα μαζί και ποτέ δεν είναι όλα μαζί. Αν έχουμε, ας πούμε, μια αρθρίτιδα η οποία είναι σε πάρα πολλές αρθρώσεις χεριών, κυρίως πόδια, τότε και είναι συμμετρικά τα συμπτώματα, τότε μιλάμε περισσότερο για μια ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αν έχουμε μελανά δάχτυλα και σκληρό δέρμα, τότε αυτά τα συμπτώματα μας παραπέμπουν σε ένα σκληρόδερμα. Αν έχουμε άφθες στο στόμα, έχουμε και τριχόπτωση και έχουμε και εξανθήματα στο πρόσωπο μετά από έκθεση στον ήλιο, αυτό μας παραπέμπει στο συστηματικό ρυθματόδη λύκο. Άρα ένα συνδυασμός συμπτωμάτων θα μας δείξουν σε ποια ρευματική πάθηση αναφερόμαστε. Βασικό λοιπόν είναι να αποτανθούμε σε κάποιον ειδικό, γιατί το να επιλέξουμε να κάνουμε μία διάγνωση μόνοι μας προφανώς θα είναι λαθασμένη. Ακριβώς. Σχεδόν 99,9%. Γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι το ιστορικό είναι το πρώτο που πρέπει, είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα, μορφές ρευματικών παθήσεων, οι πιο συνηθισμένες. Πάμε να τις δούμε όλες μία-μία και έχουμε την ρευματοειδή αρθρίτιδα, την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα, την ψωριασική αρθρίτιδα, αυτή πραγματικά θέλω να μου μιλήσετε για αυτήν γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, άλλο ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο νόσημα. Η οστεοαρθρίτιδα που απαντάτε σε πάρα πολύ κόσμο, οστεοπόρωση και οι αγκίτιδες. Τώρα, για όλα αυτά βεβαίως, ξεχάσαμε βεβαίως και την ουρική αρθρίτιδα. Και που το σκληρόδερμα. Και το σκληρόδερμα. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Πάμε λιγάκι τώρα να δούμε αυτές τις μορφές επιγραμματικά, γιατί θα τις αναλύσουμε και περαιτέρω μετά. Ρευματική αρθρίτιδα. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η πιο συχνή φλεγμονώδης αυτοάνωση πάθηση. Έτσι. Προσβάλλει και τα δύο φύλλα, άντρες και γυναίκες, με μια υπεροχή λίγο περισσότερο τις γυναίκες. Ο λόγος? Επειδή γενικά η αιτιολογία αυτών των νοσημάτων είναι άγνωστη, φαίνεται ότι ορμονικοί, περιβαλλοντικοί, νοσολογικοί παράγοντες ευθύνονται για την εμφάνιση αυτών των νοσημάτων. Επομένως, ίσως κάποιοι ορμονικοί παράγοντες να επιδρούν και στις γυναίκες να είναι λίγο πιο συχνό αυτή η πάθηση. Λοιπόν, ναι. Τώρα ηλικιακά θα έλεγα ότι, λέγαμε ότι η ηλικία είναι μεταξύ 30 και 50, το πικ της ηλικίας, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν παρουσιάζεται και σε ηλικίες πολύ μεγαλύτερης ή δεν έχουμε προσβολή και σε παιδιά ακόμα που μιλάμε για την νεανική αρθρίτιδα. Επειδή μου δημιουργείται πολλά ερωτηματικά γιατί λέτε ότι μπορεί να προκληθεί ακόμη και σε παιδιά, αυτή η αρθρίτιδα προφανώς έχει κάποιο αίτιο, είναι κάτι το οποίο το προκαλεί. Μια γενετική προδιάθεση που είπαμε προηγουμένως. Αυτό έτσι, λοιπόν μπορεί να είναι ένας βασικός παράγοντας. Ναι. Και αν υποθέσουμε, μας βλέπουν κάποιοι γονείς τώρα, μπορεί να έχουν ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να παρουσιάζει κάποιο ή και περισσότερα από τα συμπτώματα που αναφέραμε για την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τι μπορούν να κάνουν για να μπορέσουν να το διαγνώσουν επακριβώς, χωρίς κάποιο πρόβλημα? Ένα παιδάκι λοιπόν το οποίο θα αρχίσει να έχει πόνο σε μία άρθρωση και να είναι να βάζει το χέρι μαμά πάνω στην άρθρωση και να είναι ζεστή ή να είναι κόκκινη, το παιδί θα κλαίει, δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτός είναι ένας λόγος να επισκεφτεί ένα παιδορευματολόγο. Στα παιδιά ιδιαίτερα παρουσιάζεται με πόνο στις αρθρώσεις, εκτός από τον πυρετό που μπορεί να έχουν συγχρόνως, μια γενική κακουχία το παιδί. Εάν λοιπόν όλα αυτά παρουσιαστούν ή εξανθήματα στο σώμα, θα πρέπει να πάνε σε ένα παιδορευματολόγο. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε, καθώς μας εξηγείτε και εσείς αυτά τα οποία μου λέτε για την ρευματοειδή αρθρίτιδα, το τι ακριβώς συμβαίνει σε μια άρθρωση
που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν στο βίντεο αυτό ότι το σημείο της άρθρωσης γίνεται πάρα πολύ κόκκινο, έντονος, έντονο αυτό κόκκινο. Τι σημαίνει? Σημαίνει φλεγμονή. Mm-hmm. Τοπική φλεγμονή, γι' αυτό που είπαμε ότι η αρθρίτιδα, που τη διαχωρίζουμε από την αρθραλγία, είναι ότι έχει φλεγμονή. Πρισμένη άρθρωση, κόκκινη ζεστή. Άρα το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι ότι γίνεται θερμία η άρθρωση. Πρίζεται. Mm-hmm. Εν συνεχεία όμως, όσο προχωράει η φλεγμονή, εάν εμείς δεν πάρουμε την κατάλληλη αγωγή, θα συμβούν και οι πρώτες αλλοιώσεις στην άρθρωση, οι οποίες δεν είναι και μη αναστρέψιμες. Είναι μη αναστρέψιμες, όταν αρχίσει πλέον και καταστρέφεται η άρθρωση. Παραμόρφωση λοιπόν. Ακριβώς. Έχουμε τις παραμορφώσεις των αρθρώσεων. Αρχικά θα έχουμε μία περιαρθρική οστεοπόρωση, λέμε εμείς, ότι υπάρχει μία αρρέωση τοπικά στα οστά. Εν συνεχεία δημιουργούνται διαβρώσεις, ναι, καταστροφή των οστών, βλέπετε και στις εικόνες, και αυτό προκαλεί την παραμόρφωση της άρθρωσης. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε μια φωτογραφία και να καταλάβουμε τη διαφορά μιας υγιούς άρθρωσης από αυτή η οποία νοσεί από την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Λοιπόν, αριστερά μας έχουμε τη φωτογραφία, την υγιή άρθρωση, η οποία είναι σε μπλε χρώμα, και δεξιά μας, πείτε μας λιγάκι, τι ακριβώς συμβαίνει με το κόκκινο χρώμα. Εκεί στο κόκκινο χρώμα φαίνεται ότι έχει αρχίσει ήδη φλεγμονή. Mm-hmm. Ήδη, στην περίπτωση της ρευματοειδούς, όπου έχουμε προσβολή των μικρών αρθρώσεων των χεριών, δημιουργούνται ήδη στα οστά διαβρώσεις, μέχρι που υπάρχει καταστροφή και παραμόρφωση της άρθρωσης. Τώρα, το ερώτημα είναι, μπορεί να εντοπίσουμε κάποιον ο οποίος πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα? Τι κάνουμε γι' αυτό, πώς την αντιμετωπίζουμε? Είμαστε τυχεροί, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε στην διάθεσή μας αρκετά φάρμακα, νέα φάρμακα, τα οποία μας βοηθούν οι ασθενείς μας να μην φτάσουν σε αυτό που δείξατε στη φωτογραφία. Σε αυτή την παραμόρφωση. Δηλαδή να παραμορφωθούν οι αρθρώσεις. Αρχικά ξεκινάμε συνήθως με πολύ μικρές δόσεις κορτικοειδών, τα οποία εμείς θέλουμε να κόψουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Χρησιμοποιούμε συνεχεία φάρμακα τα οποία τροποποιούν την εξέλιξη της νόσου, τροποποιούν την νόσο. Ναι. Και εάν και αυτά δεν είναι αποτελεσματικά, χρησιμοποιούμε νέα φάρμακα, βιολογικούς παράγοντες που τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετούς, περιμένουμε κι άλλους και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι δυστυχώς αυτά τα νοσήματα δεν υπάρχει ίαση. Θα έχουμε περιόδους που οι ασθενείς με τα φάρμακά μας, με τα φάρμακα που τους δίνουμε, θα είναι πάρα πολύ καλά. Ύφεση δηλαδή των συμπτωμάτων, ναι, και μπορεί κάποια δεδομένη στιγμή να έχουμε πάλι έξαρση. Γι' αυτό οι ασθενείς αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να έχουν τον ρευματολόγο τους να τους παρακολουθεί. Χρειάζεται βασικό αυτό, να γίνει έγκαιρα η διάγνωση, το καταλαβαίνετε, ότι όσο πιο έγκαιρα γίνει και πάρει την αγωγή, αυτές οι παραμορφώσεις δεν θα γίνουν και θα έχει από μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Και θα πρέπει βέβαια και να παρακολουθείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο ασθενής με ρευματικές παθήσεις, περίπου τύπου ρευματοειδή αρθρίτιδα, θα πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο τις αρθρώσεις τους. Αυτό. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Πώς το εννοείται αυτό, δώστε μας λιγάκι, δηλαδή, έτσι ένα σύμβουλο. Ας πούμε κάποιος που έχει ρευματοειδή και έχει προσβολή στα γόνατα, καλό θα είναι να μην είναι υπέρβαρος να περπατάει, να κάνει μια είδους άσκηση, να δυναμώνει, να κάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης. Άρα η άσκηση είναι θετική στην περίπτωση, ναι, αυτή. Ναι, συγκεκριμένες ασκήσεις, οι οποίες θα του πει και ο γιατρός του. Δεν θα πάει να τρέχει, αν δεν μπορεί, έτσι. Προφανώς δεν θα μπορεί ούτως ή άλλως να το κάνει. Να σας πω κάτι, το σώμα σου θα σου πει τι πρέπει να κάνει. Το σώμα μιλάει. Το σώμα σου μιλάει. Ακριβώς είναι και το... Είναι και η καμπάνια μας της ρευματολογικής εταιρείας που λέει το σώμα σου μιλάει, δηλαδή αυτό σου λέει τι πρόβλημα έχεις, πού πονάς και αν έχεις αυτά, θα πρέπει να πας λοιπόν στο ρευματολόγο. Καθώς λοιπόν μιλήσαμε για την ρευματοειδή αρθρίτιδα, θέλω να περάσουμε σε μια άλλη κατηγορία, μια ομπρέλα μάλλον αρθρίτιδας, η οποία χαρακτηρίζεται σπονδυλοαρθρίτιδες. Mm-hmm. Και θέλω να μου εξηγήσετε λοιπόν, όταν μιλάμε για σπονδυλοαρθρίτιδα, τι ακριβώς εννοούμε και ποιες είναι εκείνες οι κατηγορίες τις οποίες διακρίνουμε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Λοιπόν, οι σπονδυλοαρθρίτιδες είναι το δεύτερο πιο συχνό νόσημα μετά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Όπως το λέει και το όνομά της, σπονδυλοαρθρίτιδα σημαίνει αρθρίτιδα η οποία αφορά κυρίως τη σπονδυλική στήλη.
Χωρίς να σημαίνει, να σημαίνει ότι δεν έχουμε προσβολή και περιφερικών αρθρώσεων, δηλαδή γόνατα, ώμους, ισχύα. Αλλά είναι κατεξοχήν πιο συχνά προσβάλλει τη σποδηλική στήλη. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη κατηγορία ανήκει η αξονική ή αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα και οι αρθρίτιδες οι οποίες παρουσιάζονται σε άτομα που έχουν φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, τύπου Crohn, τύπου Ελκώδη, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν και προβλήματα από τη σπονδυλική στήλη και από τις ιερολαγώνιες αρθρώσεις. Άρα λοιπόν συνδέονται αυτά. Το ένα μπορεί να προκαλέσει μια κρίση ή εν πάση περιπτώσει την εκδήλωση μιας σπονδυλοαρθρίτιδας. Ναι, δηλαδή η αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα ή η αγγυλοποιητική είναι μια νόσος από μόνη της. Η οποία είπαμε μπορεί να προσβάλλει μόνο το σκελετό αλλά και περιφερικές αρθρώσεις. Η ψωριασική αρθρίτιδα παρουσιάζεται σε ασθενείς που έχουν ψωρίαση. Όχι σε όλους. Σε ένα 15 με 20% τόσο περίπου ασθενών που έχουν ψωρίαση μπορεί κάποια δεδομένη στιγμή να παρουσιάσουν και προβλήματα από τις αρθρώσεις ή αφού εμφανιστεί το εξάνθημα και μετά, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που να εμφανίζονται τα συμπτώματα από το μυοσκελετικό πολύ νωρίτερα και να παρουσιαστούν τα προβλήματα από τις αρθρώσεις μετά. Από το δέρμα μετά. Από τι εξαρτάται όμως αυτή η εκδήλωση, δηλαδή. Και αυτό 15-20% το οποίο λέτε. Ναι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Έχουμε εντοπίσει τον παράγοντα που προκαλεί αυτή την εκδήλωση. Όχι. Και εδώ πιστεύουμε ότι είναι μια γενετική, είναι περιβαλλοντική, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ανοσολογική, περιβαλλοντολογική, ορμονική παράγοντες. Άρα, ένας ασθενής ο οποίος έχει ψωρίαση ή ψωρίαση όχι μόνο να είναι εκτεταμένη στο δέρμα του, ακόμα και στα νύχια που βλέπουμε πολλές φορές και αρχίζει να πονάει η σπονδυλική του στήλη, να έχει ένα γόνατο το οποίο είναι πρισμένο, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα ρευματολόγο, γιατί μπορεί να έχει μία ψωριασική αρθρίτιδα. Μιλάμε λοιπόν για σπονδυλοαρθρίτιδα. Είναι νομίζω και η κατάλληλη στιγμή για να διακρίνουμε την σπονδυλοαρθρίτιδα στην σπονδυλική στήλη αυτού εδώ του ανθρώπου, ο οποίος από τη μία είναι υγιής και βλέπουμε πώς εξελίσσεται λοιπόν αυτό το πράγμα. Ακριβώς, βλέπετε. Και καταλήγει να κάνει την αγγείλωση. Αυτό που είπαμε, αξονική ή αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, τι σημαίνει αγγείλω. Σημαίνει ότι αγγυλώνεται. Ο ασθενής δεν μπορεί να κουνηθεί. Το βλέπουμε ούτως ή άλλως. Είναι τρεις διαφορετικές φάσεις. Είναι η υγιής σπονδυλική στήλη. Ακριβώς. Το πρώτο στάδιο, να το πούμε έτσι. Που αρχίζουν ήδη οι πρώτες δηλώσεις. Και μετά, που είναι πλέον αγγυλωμένος, δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση, δεν μπορεί να γυρίσει δεξιά-αριστερά, δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Άρα, αυτά τα άτομα έχουν τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Και το πιο βασικό είναι ότι αυτά τα νοσήματα αφορούν νέες ηλικίες. Σε ποιες ηλικίες δηλαδή αυτά παρατηρούνται? Από τα 20 και μετά βλέπουμε, δηλαδή είναι το 20 μέχρι 40 είναι η ηλικία η οποία θα παρουσιαστούν οι σπονδυλαρθρίτιδες και εδώ δυστυχώς είναι πιο πολύ οι άντρες. Έτσι είχαμε τη ρευματοειδή με περισσότερες γυναίκες. Μας το φιλούσατε αυτό, κυρία. Ναι, ας πούμε, λίγο περισσότερο είναι και οι άντρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι η ηλικία που ο άντρας είναι στην πιο δημιουργική του φάση. Και παραγωγική βέβαια. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι πάει στη δουλειά του και τα λοιπά. Αν λοιπόν έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του, καταλαβαίνετε πώς επιβαρύνεται πάρα πολύ η ζωή του. Σπονδυλοαρθρίτιδες, πάμε να δούμε τα βασικά του συμπτώματα. Στην κάρτα λοιπόν την οποία έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι είναι φλεγμονώδες ραχυαλγία ή οσφιοαλγία, χειροτερεύει με την ανάβαψη, βελτιώνεται με την άσκηση, θετικό αυτό, πόνος πιο έντονος τη νύχτα και ότι συνοδεύεται από πρωινή δυσκαμψία. Για πείτε μου λοιπόν, τι κάνουμε για όλα αυτά τα συμπτώματα. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα συμπτώματα είναι το καμπανάκι το οποίο θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να πάμε στο ρευματολόγο. Άρα, άτομα ηλικίας μέχρι 40 ετών, τα οποία έχουν πόνο στη σπονδυλική στήλη, αφιένα, πλάτη, θώρακα, που κρατάει πάνω από 3 μήνες. Όταν ξαπλώνουν, δεν περνάει ο πόνος, αντίθετα επιδεινώνεται. Το βράδυ, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, τους ξυπνάει ο πόνος στην πλάτη και πρέπει να σηκωθούν από το κρεβάτι. Το πρωί θέλουν πάνω από μισή ώρα
και ίσως και περισσότερο, για να είναι δραστήριοι, αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και αυτό μπορεί να είναι μια σπονδυλαρθρίτιδα. Άσχετα με τυχόν προβλήματα που μπορεί να είναι εκφυλιστικού τύπου, κάποια αρθρίτιδα γιατί... ή κάποια ζημία σπονδυλική στήλη, μια κύλη ή οτιδήποτε άλλο. Α, εδώ υπάρχει λοιπόν ένας διαχωρισμός. Ναι. Εδώ μιλάμε για φλεγμονώδιο σφυαλγία. Ενώ όταν υπάρχει εκφυλιστικού τύπου, τύπου κύλες όπως αναφέρατε εσείς, είναι λίγο διαφορετικά τα συμπτώματα. Όταν λοιπόν ο ασθενής έχει μία κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή έχει εκφυλιστικού τύπου προβλήματα, αλλοιώσεις στη σπονδυλική στήλη, δεν πονάει όταν είναι εξαπλωμένος. Αντίθετα, ο πόνος ηρεμεί όταν ο ασθενής ξαπλώσει. Σε οριζόντια θέση λοιπόν. Α, και επιδεινώνεται όταν κουραστεί ο ασθενής. Εδώ λοιπόν έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Εδώ είναι το τελείως αντίθετο. Δηλαδή, όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος, είναι ήρεμος, μετά από αρκετή ώρα έχει δυσκολία. Πονάει και θέλει να πρέπει να σηκωθεί, να αρχίσει να κινείται. Μάλιστα. Διαβάσαμε προηγουμένως ότι ένα από τα συμπτώματα είναι πως βελτιώνεται με την άσκηση. Δηλαδή, κάνουμε μια άσκηση, νιώθουμε καλύτερα, στεκόμαστε ή τέλος πάντων ξαποσταίνουμε, ξεκουραζόμαστε και πονάμε. Γι' αυτό. Οξύμορο. Ναι. Γιατί όσο παραμένει ο ασθενής στο κρεβάτι ή καθιστός ή οδηγεί, δεν έχει πρόβλημα, έχει δισκαμψία. Άρα θα πρέπει να κινηθεί. Όμως δεν φτάνει μόνο η άσκηση. Να πούμε βέβαια ότι η καλύτερη άσκηση σε αυτή την ομάδα των νοσημάτων είναι η άσκηση μέσα σε νερό. Δηλαδή κολύμπι. Το κολύμπι το θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη άσκηση για αυτούς τους ασθενείς. Χωρίς επιβαρύνσεις, χωρίς καταπονήσεις. Ακριβώς. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο η άσκηση. Θα πρέπει να πάρει και την ανάλογη θεραπεία, ώστε να σταματήσει η φλεγμονή και να μην φτάσει ποτέ στο σημείο να είναι όπως δείχνεται, βλέπουμε στις φωτογραφίες. Στη φωτογραφία είναι σπονδυλική στήλη. Έχει την κύφωση, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να πονάει. Να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα νοσήματα που συζητάμε δεν είναι νοσήματα μόνο των αρθρώσεων. Δυστυχώς, προσβάλλουν και άλλα όργανα. Έτσι, τα οποία είναι πολύ σημαντικά όργανα για τον οργανισμό. Δηλαδή μπορείτε καρδιά, πνεύμονες κτλ. Στην περίπτωση της αξονικής ή αγγυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας, όταν λοιπόν ο θώρακας, ξέρουμε ότι όταν αναπνέουμε, ανοιγοκλίνει ο θώρακάς μας. Στην περίπτωση λοιπόν της αγγυλοποιητικής ή αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας, τότε αγγυλώνεται και ο ασθενής παίρνει ανάσα και αυτό δεν ανοιγοκλίνει ο θώρακας. Άρα, περιορισμός της αναπνευστικής του λειτουργίας. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μετά προβλήματα με την καρδιά, οξυγόνωση του σώματος και του εγκεφάλου. Βεβαίως, ακριβώς. Και γι' αυτό συστήνουμε στους ασθενείς αυτούς ότι δεν πρέπει και να καπνίζουν, ώστε να επιβαρύνουν πολύ περισσότερο ακόμα τον πνεύμονά τους. Και σε αυτά τα νοσήματα όμως, η έγκυρη διάγνωση είναι το α και το ω της θεραπείας τους. Ότι μία οσφυαλγία σε νέο άτομο, το οποίο κρατάει περισσότερο από 3 μήνες, βελτιώνεται με την κίνηση, αλλά επιδεινώνεται με την ακινησία, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ρευματολόγο. Κατευθείαν στο γιατρό μας, λοιπόν. Ακριβώς. Αρχικά είναι τα συμπτώματα τα οποία θα κινητοποιήσουν τον γιατρό για να μπει σε μια διαδικασία εξετάσεων, έτσι και να πάρει την ανάλογη θεραπευτική αγωγή. Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο της σπονδυλοαρθρίτιδας και θέλω να περάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε ερυθυματώδη συστηματικό λύκο. Εγώ για να σας πω την αλήθεια, όταν πρώτη φορά άκουσα ότι έχει λύκο, αναρωτιόμουν, λέω, τι εννοεί, δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Και θέλω να μου εξηγήσετε λοιπόν, τι ασθένεια είναι αυτή και πού οφείλεται. Και αυτό είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, έτσι. Δεν δίνει τόσα πολλά συμπτώματα από τις αρθρώσεις. Αν θα δώσει, δίνει μόνο τύπου αρθραλγίες. Μπορεί να δώσει και αρθρίτιδα, αλλά δεν είναι αυτά χαρακτηριστικά του. Περισσότερο είναι πολυσυστηματικό, γι' αυτό λέγεται και συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Ναι. Δηλαδή προσβάλλει πάρα πολλά συστήματα, νεφρούς, πνεύμονες, καρδιά, κεντρικό νευρικό σύστημα, αγγεία.
εμφανίζεται χαρακτηριστικό είναι αυτό το εξάνθημα πεταλούδας που λέμε. Είναι δηλαδή μια φωτοευαισθησία του δέρματος στον ήλιο. Μισό λεπτάκι. Η κυρία την οποία παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας έχει μια έντονη έτσι κόκκινη εικόνα στο πρόσωπο, ναι, στο πρόσωπο. Από το, στο μέτωπο πάνω στη μύτη και αριστερά και δεξιά κατά πεταλούδα. Τα μάτια. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα όμορφο, μια όμορφη εικόνα μεν, αλλά μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο ο λύκος. Δηλαδή, αυτό μπορεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα κάψιμο στον ήλιο, για παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Είναι τελείως διαφορετικό. Mm. Γιατί δεν έχει καταρχήν ο τρόπος που παρουσιάζεται, το σχήμα που έχει, και δεν είναι μόνο στο πρόσωπο. Μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος, του κορμού, και εμφανίζεται πολύ περισσότερο μετά από έκθεση στον ήλιο. Παίζει λοιπόν πάρα ρόλο πολύ και ο μεγάλη ήλιος σημασία. Στην βεβαίως, βεβαίως. Επομένως, είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να το επιροδοτήσει την εμφάνισή του. Με οδηγείτε ακριβώς στο ερώτημα, καταρχάς, πώς γίνεται η διάγνωση και ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι, πότε μάλλον παρουσιάζει έξαρση η συγκεκριμένη ασθένεια. Ωραία. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική, το ιστορικό, όπως είπαμε προηγουμένως. Έρχεται μια νέα κοπέλα η οποία σας λέει ότι εγώ κοκκινίζω πάρα πολύ έντονα στον ήλιο. Δεν λέμε αυτό που γίνεται στην ηλιοθεραπεία το καλοκαίρι. Και εγώ κοκκινίζω, κυρία Καταξάκη, πολύ έντονα στον ήλιο, γιατί είμαι και ανοιχτόχρωμος. Το ερώτημα είναι όμως, είναι το ίδιο. Θεωρούμε μια κατηγορία ασθενών. Ναι. Όχι, είναι και ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος έχει μια γενετική προδιάθεση στην ίδια οικογένεια ή και σε συγγενικά πρόσωπα. Πυροδοτείται πολλές φορές, μπορεί να το έχουμε και να πυροδοτηθεί από μια ίωση, από ένα έντονο στρες, μπορεί να κάνει την εμφάνισή του. Συνήθως στην αρχή εμφανίζεται με αυτά τα εξανθήματα, με αρθραλγίες, δηλαδή πόνους στις αρθρώσεις, τριχόπτωση έντονη, μπορεί να έχει πυρετό, κακουχία, νέα κοπέλα. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στον ρευματολόγο ή στον παθολόγο, σε κάποιο γιατρό τέλος πάντων. Θα προτιμούν έτσι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις για να δούμε εάν πράγματι πάσχει από ένα συστηματικό ρευματόδη λύκο ή από κάποιο άλλο νόσημα. Όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία μας εξηγήσετε νωρίτερα θα μπορούσαν να μας παραπέμψουν ή να μας δώσουν την υποψία ότι θα πρέπει να επισκεφτούμε ένα δερματολόγο, για παράδειγμα. Αν πρόκειται για το δέρμα, αν πρόκειται για τα μαλλιά. Τι είναι αυτό το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο ασθενής ή ο ενδυνάμει ασθενής για να κατανοήσει ότι μπορεί να πρόκειται για κάτι άλλο πέραν του συμπτώματος αυτού που αναφέραμε, για το δέρμα, για παράδειγμα. Λοιπόν, να πούμε κάτι, ότι ο ερυθυματώδης λύκος έχει δύο μορφές. Τον δισκοειδή, δηλαδή το που είναι μόνο στο δέρμα, και το συστηματικό. Άρα υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν εξανθήματα μόνο στο δέρμα, τα οποία απευθύνονται στον δερματολόγο και γίνεται μία βιοψία δέρματος και μπαίνει και η διάγνωση. Γιατί πολλές φορές κάποια δερματικά εξανθήματα είναι και λίγο δύσκολο να τα καταλάβεις. Όταν όμως μαζί με το εξάνθημα αρχίζει και έχει αρθραλγίες, έντονη τριχόπτωση, πύρετο, κακουχία γενικά, άφθες στο στόμα, χέρια τα οποία μπορούν να είναι μελανά στο κρύο, τότε αυτό είναι, ας πούμε ότι είναι ένα 80% μια ρευματική πάθηση. Ο πόνος είναι, μάλλον το μελάνιασμα και ο πόνος εντοπίζεται μόνο στα χέρια ή και στα πόδια. Και στα πόδια. Και στα πόδια, άρα λοιπόν είναι συνδυαστικά. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε και μελάνιασμα και πόνο, μπορεί να είναι και ανεξάρτητο. Αλλά λέμε κάποια από τα συμπτώματα τα οποία μπορούν να... Κυρίως η κακουχία που αισθάνεται ένα νέο άτομο και ένας πυρετός, ο οποίος δεν εξηγείται, δηλαδή δεν είναι μια λίμωξη. Μάλιστα. Πάμε σε μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι συχνά, να το πω έτσι, μας παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για τις εγκυμονούσες και μιλάμε για τα μωράκια, για τα νεογνά. Έχουμε τέτοια περιστατικά βεβαίως, αυτές. Βεβαίως. Ιδιαίτερα στο συστηματικό ρυθματώδη λύκο, επειδή είναι η ηλικιακή αυτή ομάδα που η γυναίκα είναι στην αναπαραγωγική της ηλικία, άρα θα πρέπει να κάνει ένα παιδί, έτσι. Πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Εάν υπάρχει. Μπορεί δηλαδή να τεκμηθεί κανονικά, να εγκυμονήσει. Ιδιαίτερα θα μπορούσε βέβαια να είναι λίγο πριν, να είναι πιο προγραμματισμένη η εγκυμοσύνη της. Ναι. Γιατί ξέρετε ότι λαμβάνουν φάρμακα τα οποία δεν πρέπει να τα παίρνουν κατά τη διάρκεια ή πριν την εγκυμοσύνη. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει συνεργασία του γιατρού με την ασθενή. Ναι. Και φυσικά αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλή έκβαση της εγκυμοσύνης, αλλά και την ασφάλεια των νέων του παιδιού. Και βεβαίως προτιμάται η εγκυμοσύνη να συμβεί σε περιόδους που υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα ύφεση της νόσου, γιατί όπως όλα τα νοσήματα, το ίδιο και εδώ, για μεγάλα χρονικά διάστηματα με τη φαρμακευτική αγωγή είναι πάρα πολύ καλά, δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα και άλλες εποχές που έχουν εξάρσεις κτλ. Λοιπόν, μιλήσαμε για όλα, εκτός όμως από τη θεραπεία. Mm. Ο συστηματικός λοιπόν ερυθυματώδης λύκος έχει θεραπεία, έχει αντιμετώπιση. Ναι, αντιμετωπίζεται συστηματικά, δηλαδή αντιμετωπίζεται με φάρμακα τα οποία σταματούν την εξέλιξη της νόσου. Δεν είναι ίαση, έτσι δεν έχουμε. Είναι ένα νόσημα το οποίο είναι χρόνιο. Όμως, ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια και εδώ υπάρχουν φάρμακα καινούργια και αναμένονται και άλλα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον, τα οποία βοηθάνε αυτές τις ασθενείς να έχουν μία καλή ποιότητα ζωής και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, κυρία Καταξάκη, θέλω να μιλήσουμε για την οστεοαρθρίτιδα τώρα και να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση και βεβαίως ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αυτής. Λοιπόν, η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων. Εκφυλιστική σημαίνει ότι με τα χρόνια η άρθρωση αρχίζει και, πώς να το πούμε, χαλάει. Παραμορφώνεται. Αλλοιώνεται, χαλάει. Ακριβώς. Ναι. Καταστρέφεται. Καταστρέφεται. Λοιπόν, αφορά μεγαλύτερες ηλικίες. Όπως? Μετά τα 60-65. Ναι. Βέβαια, βλέπουμε, δυστυχώς στα ιατρία μας βλέπουμε και πολύ νεότερο κόσμο, ο οποίος πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Αφορά λίγο περισσότερο τις γυναίκες και προσβάλλει όλες τις αρθρώσεις. Με πιο συχνές τις αρθρώσεις γόνατα, ισχύα, σπονδυλική στήλη, χέρια, ώμους. Πάμε να δούμε λοιπόν παράγοντες κινδύνου για τη συγκεκριμένη πάθηση. Mm. Βλέπουμε λοιπόν παχυσαρκία. Πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Πάρα πολλοί παχύσαρκοι έχουν πρόβλημα από τις αρθρώσεις. Και ιδιαίτερα από τα γόνατα. Ώστε το βάρος λοιπόν το σωματικό επιβαρύνει. Καταπονεί ακόμη περισσότερο. Βεβαίως, γιατί εμφανίζεται, έτσι. Ναι. Και με το βάρος επιβαρύνεται περισσότερο η άρθρωση και έχουμε πολύ χειρότερα προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε μια επιδείνωση των συμπτωμάτων. Mm-hmm. Ηλικία και φύλο, και βλέπω επίσης επικεντρωνόμαστε στις γυναίκες. Λίγο περισσότερο. Γενετικοί παράγοντες. Ναι, υπάρχει μια προδιάθεση. Γενετική. Mm-hmm, mm-hmm. Τραυματισμοί της άρθρωσης, βεβαίως, που εδώ μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο μία οστεοαρθρίτιδα. Δεν το συζητούμε αυτό. Δηλαδή, μία άρθρωση η οποία τραυματίζεται συχνά, ένα γόνατο, ή χέρια τα οποία τραυματίζονται, πολύ πιο γρήγορα θα κάνουν οστεοαρθρίτιδα. Είναι δηλαδή μονόδρομος αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το περιμένουμε. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίζουν να μην κάνουν τραυματισμούς στις αρθρώσεις. Και τέλος, βλέπουμε την βαριά επαγγελματική απασχόληση ή αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, κάποιος που προπονείται καθημερινά εντατικά και τραυματίζεται. Και καταπονείται. Προσέξτε, κάποιος που κάνει αθλητισμό, mm-hmm, αλλά και τραυματίζεται. Έτσι, τότε αυτό είναι ένας παράγοντας κινδύνου για οστεοαρθρίτιδα. Πείτε μου τώρα, η διάγνωση και η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, πώς γίνεται? Να πούμε ένα πράγμα, ότι οι ιδιαίτερες εξετάσεις για να βρούμε την οστεοαρθρίτιδα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Εξετάσεις αίματος. Δεν είναι όπως οι ρευματικές παθήσεις που έχουμε συγκεκριμένες εξετάσεις και μας κατευθύνουν σε κάποιο συγκεκριμένο νόσημα. Εδώ έχουμε τις ακτινογραφίες. Mm-hmm. Αυτό είναι η πιο σημαντική εξέταση, ώστε μπορούμε να δούμε τις αλλοιώσεις οι οποίες υπάρχουν στις αρθρώσεις και να κατευθυνθούμε στη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας. Θεραπείες τώρα. Θεραπείες. Είναι απλά αναλγητικά, ναι, αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Μέτρα πρόληψης, να τα δούμε και αυτά αναλυτικά, mm-hmm, για την οστεοαρθρίτιδα. Η διατήρηση ενός σταθερού σωματικού βάρους. Αποφυγή χρήσης σε υπερβολικό βαθμό συγκεκριμένης άρθρωσης που, ακριβώς, έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Τακτική άσκηση. Ακριβώς. Και περπάτημα και κολύμπι. Ναι.
Όλα νομίζω αυτά λοιπόν. Ότι είναι πολύ και δεν είναι και κάτι το δύσκολο για να μπορεί κάποιο να κάνει. Έτσι, καλά, αλλά σε μεγαλύτερε ηλικίε φαντάζομαι ότι θα ήταν και αδύνατο κάποιο να πάει να παίξει μπάσκετ για παράδειγμα, όχι, ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε. Όλοι νομίζουν ότι η άσκηση είναι αυτό το πράγμα. Η άσκηση δεν είναι μόνο να πα να παίξει μπάλα, να πηγαίνει σε ένα γυμναστήριο. Η άσκηση είναι και το περπάτημα. Το περπάτημα όμω μέχρι εκεί που μπορούμε χωρί να επιβαρύνουμε την άρθρωση. Εάν πονάμε, καθόμαστε και συνεχίζουμε μετά από λίγο. Εννοώ για τα γόνατα τώρα περισσότερο, γι' αυτό το είπα. Κατανοητό, απόλυτα κατανοητό. Από την οστεοαρθρίτιδα όμως θα περάσουμε στην οστεοπόρωση. Mm. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά σχεδόν όλες τις γυναίκες μετά την ηλικία των 50 ή τουλάχιστον μετά την εμμηνόπαυση. Η οστεοπόρωση είναι η μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και η διαταραχή της αρχιτεκτονικής τους με αποτέλεσμα να μειώνεται η αντοχή και να έχουμε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Ας δούμε λιγάκι όπως παράλληλα το εδώ βίντεο αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ. Πώς ακριβώς εξελίσσεται δηλαδή ένα οστό τη στιγμή που προσβάλλεται από οστεοπόρωση. Βλέπετε στην πάνω, δηλαδή, ναι, βλέπετε ότι είναι πόσο είναι πυκνό και βλέπετε στην κάτω εικόνα πόσο είναι αραιό. Εμείς πολλές φορές λέμε είναι σαν να το έχεις πλέξει και είναι πάρα πολύ αραιό. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν οι δοκίδες, άρα αυτό το οστό δεν είναι συμπαγές. Δεν είναι σκληρό, δεν είναι ανθεκτικό. Άρα σε οποιαδήποτε κίνηση πολλές φορές ή σε μία πτώση μπορούμε να έχουμε ένα κάταγμα. Έτσι. Τα πιο συχνά κατάγματα είναι στη σπονδυλική στήλη, στον καρπό και στο ισχύο. Είναι τα πιο συχνά και είναι ακριβώς είναι τα πιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα. Το ισχύο βέβαια χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο πόνο και βέβαια αντικατάσταση που μπορεί να σε πάει πίσω βεβαίως, πάρα καλά. Πολύ καιρό. Έτσι και αλλιώς ένα κάταγμα στο ισχύο θέλει χειρουργική επέμβαση έτσι και αλλιώς για να αποκατασταθεί. Τώρα οι ποιοι προσβάλλονται. Οι γυναίκες περισσότερο μετά την εμμηνόπαυση. Οι άντρες μετά τα 65. Όμως μπορούμε να έχουμε οστεοπόρωση και σε παιδιά και σε νεαρές ηλικίες, εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Όπως. Δηλαδή, εάν πάσχουν από κάποια χρόνια νοσήματα, τα οποία με τα φάρμακα ή και τα ίδια τα νοσήματα επεμβαίνουν στον οστικό μεταβολισμό και δεν φτιάχνουν ποτέ κορυφαία οστική μάζα. Αυτά τα νοσήματα είναι τα ρευματικά νοσήματα, η κορτιζόνη ας πούμε είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να προκαλέσει οστεοπόρωση. Νοσήματα του ενδοκρινολογικά. Σε μεγάλες δόσεις φαντάζομαι και σε βεβαίως τακτική χρήση. Ναι, βεβαίως, ναι. Εννοείται πάντα. Φάρμακα τα οποία παίρνουμε για τον θυροειδή, φάρμακα τα οποία μπορεί να παίρνει κάποιος για το έντερο, δηλαδή ή νοσήματα τα οποία του εντέρου. Όλα αυτά μπορούν να επέμβουν στον οστικό μεταβολισμό και μπορούμε να έχουμε οστεοπόρωση. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι το κάπνισμα και η χρήση αλκοόλ είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση της οστεοπόρωσης. Διάγνωση πώς γίνεται? Η διάγνωση, καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει συμπτώματα. Τα συμπτώματα παρουσιάζονται μόνο αν κάποιος κάνει ένα κάταγμα. Δηλαδή μπορεί να ξαφνικά έχει κάποιος, ναι, να έχει οστεοπόρωση και να μην το ξέρει. Άρα πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά, ναι, ώστε να εντοπίσουμε, ναι, κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να κάνουμε μέτρηση. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που πρέπει να ξεκινάνε να κάνουν μέτρηση οστεοπόρωση πριν την εμμηνόπαυση ή πριν τα 65 χρόνια στους άντρες. Λοιπόν, η διάγνωση γίνεται με τη μέτρηση οστικής πυκνότητας. Είναι μια απλή εξέταση. Διαρκεί πάρα πολύ λίγο. Γίνεται στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο. Ανώδυνη. Καθόλου ακτινοβολία δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρή η δόση. Και από εκεί βλέπουμε αν κάποιος έχει οστεοπόρωση ή όχι. Δεν φτάνει όμως μόνο η μέτρηση. Θα πρέπει να γίνουν και κάποιες εξετάσεις αίματος για να δούμε τα επίπεδα του ασβεστίου και της βιταμίνης D που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αν βεβαίως αυτά μεταβολίζονται προκειμένου να φτιάξουμε. Ναι, να δούμε πώς είναι ακριβώς. Γερό και ισχυρό. Γιατί και οι εξετάσεις αυτές θα μας καθορίσουν και τη μετέπειτα αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν οστεοπόρωση. Γιατί η οστεοπόρωση βεβαίως μάθαμε πώς μπορεί να διαγνωστεί. Το ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν ή να προκαλέσουν την οστεοπόρωση. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε τους παράγοντες αυτούς έναν προς έναν και βλέπουμε κληρονομικότητα, πρόωρη εμμηνόπαυση, mm-hmm, χαμηλό σωματικό βάρος, πρωτοπαθές αμηνόρεια, χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ,
φαίνεται ότι το αλκοόλ είναι τελικά παράγοντας βασικός σε πάρα για όλα. Πολλά πράγματα. Όπως και ο επόμενος. Κάπνισμα, ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης D, χαμηλή οστική πυκνότητα, ακινητοποίηση, δηλαδή έλλειψη άσκησης, λήψη ορισμένων φαρμάκων κορτιζόνης, ύπαρξη ορισμένων ασθενειών, για παράδειγμα ο σακχαρώδης διαβήτης, προηγούμενο ιστορικό κατάγματος. Τώρα, από όλους αυτούς τους παράγοντες λοιπόν που αναφέρατε, κάποιοι μπορούμε να τους αλλάξουμε, να επέμβουμε δηλαδή εμείς, ναι. Και κάποιοι δυστυχώς δεν μπορούμε να επέμβουμε. Είναι μόνιμοι, γιατί ναι, δεν γίνεται τους έχουμε κληρονομήσει κατά κάποιο τρόπο. Αυτούς λοιπόν που μπορούμε να επέμβουμε, σε αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή να επέμβουμε ώστε να έχουμε ένα καλό σωματικό βάρος. Να μην είμαστε πάρα πολύ αδύνατοι. Οι πολύ εξαντλητικές δίαιτες δεν είναι ότι καλύτερο. Να παίρνουμε αρκετά γαλακτοκομικά. Να έχουμε καλή πρόσληψη και βιταμίνης D. Αν έχουμε χαμηλή βιταμίνη D, θα πρέπει να πάρουμε υποκατάσταση, να πάρουμε κάτι να την έχουμε. Ένα συμπλήρωμα διατροφής. Ακριβώς. Δηλαδή. Να πρέπει να περπατάμε. Να μην καπνίζουμε. Έτσι. Να μην πίνουμε. Τώρα ένα ποτήρι την ημέρα δεν είναι τόσο τρομερό. Όμως η μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κάνει κακό. Σε οτιδήποτε βέβαια. Όμως αν τώρα είμαστε γυναίκες. Έχουμε μια ρευματική πάθηση και παίρνουμε κορτικοειδή για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν η μαμά μας έχει πέσει και έχει κάνει ένα κάταγμα. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όμως μπορούμε να έχουμε, να είμαστε alert, έτσι, ώστε... Σε επαγρύπνηση. Ακριβώς, ώστε να πολύ νωρίς, μετά την εμμηνόπαυση, να μπούμε σε μια διαδικασία ελέγχου, ώστε να δούμε αν και εμείς έχουμε οστεοπόρωση και να επέμβουμε ανάλογα με τα θεραπευτικά μέσα που υπάρχουν σήμερα. Άρα λοιπόν, στην οστεοπόρωση ειδικά, η πρόληψη είναι το κλειδί. Βέβαια. Και η οποία, να μην ξεχνάμε, ότι θα πρέπει να ξεκινάει από μικρή ηλικία. Δηλαδή? Από παιδική και εφηβική ηλικία με τη σωστή διατροφή. Γιατί ο οργανισμός μας δεν είναι ένας ανθρώπινος σκελετός, να ξέρετε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Φτιάχνει συνέχεια αυτό που χαλάει, φτιάχνει καινούριο κόκαλο και το βάζει εκεί το οποίο έχει χαλάσει. Γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Άρα μέχρι τα 20-25, ο σκελετός μας φτιάχνει κόκαλο. Ο άνθρωπος φτιάχνει καινούριο κόκαλο. Αν λοιπόν μέχρι εκείνη την ηλικία εμείς δεν του έχουμε δώσει τα εφόδια ώστε να φτιάξει ένα υγιή σκελετό, καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίσει μετά η κάμψη, πολύ πιο γρήγορα κάποιος θα κάνει οστεοπόρωση από κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν πρέπει να ακούμε το σώμα μας, γιατί αυτό το σώμα μιλάει. Ναι, ναι, ναι. Και στην παρούσα φάση θα ήθελα να περάσουμε σε ένα κοινωνικό μήνυμα για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας χτυπήσουν το καμπανάκι του κινδύνου, προκειμένου και εμείς να στραφούμε στον ειδικό, ώστε να λάβουμε την κατάλληλη αντιμετώπιση και την κατάλληλη θεραπεία. Το σώμα σου μιλάει. Άκουσέ το. Αν νιώθεις πόνο στις αρθρώσεις, στους μυς, στα κόκαλά σου, μπορεί να έχεις κάποια ρευματική πάθηση. Τα συμπτώματα των ρευματικών παθήσεων είναι. Φλεγμονή σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Πρίξιμο στις αρθρώσεις. Πόνος στη σπονδυλική στήλη με πρωινή δυσκαμψία. Αν έχετε ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα, μην τα αγνοείτε. Απευθυνθείτε στον ειδικό γιατρό, τον ρευματολόγο. Ενημερωθείτε για τις ρευματικές παθήσεις. Γιατρέ, ένα σώμα το οποίο μας μιλάει και μας δίνει τα κατάλληλα σήματα για να αντιμετωπίσουμε τυχόν παθήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας εδώ στην εκπομπή. Και μας δώσατε τα φώτα για τις ρηματικές παθήσεις. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παραπάνω από 200 διαφορετικές μορφές μπορεί να έχει μια ρευματοειδής πάθηση. Ο ειδικός γιατρός ρευματολόγος μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση, ώστε τα συμπτώματα της κάθε νόσου να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Από εμάς, γεια σας!